Το πρώτο ελεύθερο Σαββατοκύριακο μετά από 6 μήνες έζησαν οι πολίτες στην Ελλάδα, γιατί από την περασμένη Παρασκευή απαλλάχθηκαν από την υποχρέωση να στέλνουν SMS και να έχουν βεβαιώσεις μετακίνησης. Εκτός από την κατάργηση αυτών, επανήλθε και η κανονική λειτουργία της αγοράς με τη λήξη των Click Away και Click Inside, αλλά και την απελευθέρωση των διαπεριφερειακών μετακινήσεων. Άνετα, αλλά με φύγει και η μάσκα θα είναι πιο άνετα. Άρα ο επόμενος στόχος είναι αυτό, έτσι. Φυσικά, καλοκαίρι, δεν πηγαίνουμε και στη θάλασσα με τη μάσκα. Ήταν μεγάλο το διάστημα που ήμασταν αναγκασμένοι να στέλνουμε μηνύματα και να κυκλοφορούμε καρδιά. Ναι, ναι. Έτσι νιώθετε, και νιώσετε και λίγο μια πίεση, μια... Πολλοί άνθρωποι νομίζω νιώθουν πίεση όταν αναγκάζονται να κάνουν κάτι που δεν το θέλουν. Αλλά τι να κάνουμε, έπρεπε να γίνει μάλλον. Η Ελλάδα επανέρχεται στην κανονικότητα, μόνο που τα κρούσματα επιμένουν σε τετραψήφιους αριθμούς και οι νεκροί καθημερινά είναι δεκάδες. Όσον αφορά στη μάσκα, αυτή θα αποτελεί απαραίτητο αξεσουάρ για μήνες ακόμα, καθώς η πανδημία επιμένει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Πολύ καλά, αλλά χρειάζεται όμως προφύλαξη να φοράμε τη μασκούλα μας και πάλι να προσέχουμε να κρατούμε αποστάσεις. Πολύ σωστά. Να ρωτήσω, όλο αυτό το διάστημα της σας έλεγξε ποτέ η αστυνομία, πιαστήκατε ποτέ χωρίς? Όχι, όχι. Ποτέ, αν και κουβάλωσα πάντα χαρτί και την ταυτότητά μου. Μέχρι στιγμής δεν μου έχει γίνει καμιά παρατήρηση. Γιατί αποφεύγω το συνιστοσμό πάνω απ' όλα και πάντα τη μάσκα μου που φοράω. Εύχομαι να ξεπεραστεί όλο αυτό, να πάνε όλα καλά και να έχουμε όλη την υγεία μας και να είμαστε ελεύθεροι όπως παλιά. Ελεύθερος. Τώρα πια η μάσκα έμεινε. Ούτε και η μάσκα μένει, αλλά τη φοράω όπως συνήθεια, γιατί έχω κάνει τα 2 εμβόλια. Τόσο καιρό που είχαμε καραντίνα και μέτρα, κυκλοφορούσε, έτυχε ποτέ να σας ελέγξουν, να σας σταματήσει η αστυνομία? Όχι ποτέ, αλλά κρατούσα πάντοτε τους νόμους και τα πρωτόκολλα αυτά που λένε. Ήταν δύσκολη περίοδος ή ο κόσμος έτσι ξέφυγε κάπως? Καλά με ρωτάτε, δύσκολη περίοδος για όλους. Σωματικά, ψυχικά, όλα αυτά. Ήμασταν ελεύθεροι πολιορκημένοι. Τη Δευτέρα άνοιξαν οι βρεφονιπιακοί και παιδικοί σταθμοί. Παράλληλα, επαναλειτουργήσαν οι πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις σε ΙΕ και κολέγια, καθώς και η διαζώσεις λειτουργία των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας. Και σε αυτή την περίπτωση, διενεργήθηκαν self-test 1 φορά την εβδομάδα. Ξεκινούν επίσης οι αθλητικές ακαδημίες με προπονήσεις σε μικρά γκρουπ μέχρι 10 άτομα. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ανοίξουν τα θερινά σινεμά και τα γυμναστήρια. Παράλληλα, στα τέλη Μαΐου έχει προγραμματιστεί η επαναλειτουργία θεαμάτων και συναυλιών σε υπαίθριους χώρους.